φετινός μήλος παραστατικών τεχνών θα είναι ένας διαφορετικός. Και όχι μόνο εξαιτίας των συνθήκων που έχει διαμορφώσει η πανδημία, αλλά και γιατί έχει έναν ιδιαίτερο θεματικό άξονα, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στις παραστατικές τέχνες των ατόμων με αναπηρία. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, γιατί είναι το μόνο ή το πρώτο μάλλον στην Λάρισα, ο πρώτος σύλλογος ο οποίος ασχολείται εδώ και χρόνια με την προσβασιμότητα και την ποικιλομορφία, ποικιλότητα της στον πολιτισμό. Η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό είναι η προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα αυτή η υπόθεση, αν και έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και με την κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης που απέκλειε τους ανθρώπους με αναπηρία να σπουδάσουν σε δραματικές σχολές, και από τότε έχουν προκύψει αρκετές ευτυχώς ομάδες θεάτρου και χορού, όπως λέγονται νυχτές, θα έλεγα ότι βρίσκεται ακόμα στα σπάρια. Ο Δήμος Λαρισαίων και ιδιαίτερα η Δημαρχία Πολιτισμού, όπως ξέρετε, συνεργαζόμαστε στενά με πολλές τέτοιες ομάδες. Ομάδα Θέαμα, η οποία είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα που αποτελείται από άτομα με αναπηρία στην κύρια σύνθεσή της, ενισχύουμε εννοείται το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, όπως είπαμε, στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Unlabel. Υλοποιήσαμε το πρότυπο εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα με το Λαογραφικό Μουσείο και το Animus, το Παίζω και Μαθαίνω για τη Διαφορετικότητα, και διοργανώσαμε μια ημερίδα στο Λαογραφικό Μουσείο με θέμα «Η σύγχρονη αντιμετώπιση της αναπηρίας. Υγεία, πολιτισμός, τύπους». Προσπαθούμε επίσης όλες οι υποδομές μας να είναι όσο το δυνατόν προσβάσιμες, και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε, το ξέρετε γιατί ήσασταν και στη συνέντευξη τύπου, ότι στο Δήμο αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα προσβασιμότητας, δηλαδή έργα προσβασιμότητας σε όλα τα όλες τις δημοτικές υποδομές, σε όλα τα δημοτικά, πολιτιστικά και μη κτίρια. Η διαφορετικότητα ή πιο σωστά η ποικιλομορφία είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε στη φύση, απαραίτητο για την αρμονία και την εξέλιξη της ζωής. Αυτό το στοιχείο της ποικιλομορφίας δεν μπορεί να λείπει από την τέχνη ως μέσο έκφρασης της ζωής. Για μας δεν υφίσταται διαχωρισμός, τουλάχιστον όσο αφορά το δικαίωμα του καθενός να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ή βεβαίως να συμμετέχει συνδημιουργώντας ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών, εθνικών ή άλλων χαρακτηριστικών. Και θα συνεχίσουμε και να προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Στην τέχνη το διακύβευμα είναι να είσαι ο εαυτός, να είσαι μοναδικός. Ως επίλογο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μήλος Παραστατικών Τεχνών 7 είναι το ακρονίμιο της έκφρασης, επαναπροσδιορίζοντας τις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μία γιορτή της μοναδικότητας. Καλή μας επιτυχία σε όλες αυτές τις συνθήκες που έχουμε μπροστά μας.